Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λευρίου λόγω της εξόδου των επιβατών, καθώς η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε φέτος η Δευτέρα 2 Πέμπτου. Λόγω της συμμετοχής της πνώση κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς με 24-ωρη απεργία την Κυριακή 1 Μαΐου δεν θα γίνουν αυτοπλοϊκά δρομολόγια, οπότε οι εκδρομείς θα πρέπει να προγραμματίσουν την επιστροφή τους από την Δευτέρα 2 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην εργατική πρωτομαγιά και τους εργαζόμενους. Όπως είπε, η εργατική πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία και καλεί όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση της απεργίας. Ο κύριος Εγκλέζος είπε ότι θα ακολουθήσει επίσκεψη σε χώρους εργασίας, ώστε να δουν από κοντά τους συναδέλφους τους. Επίσης, αναφέρθηκε στην φετινή σεζόν και για την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην περιοχή μας. Την Κυριακή 1η Μαΐου θα γιορταστεί η Εργατική Πρωτομαγιά στο Εργατικό Κέντρο 11 ώρα το πρωί. Η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση της απεργίας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ στο σπίτι των εργαζομένων την Εργατική Πρωτομαγιά. Θα γίνει μια προσυγκέντρωση εδώ στο χώρο του Εργατικού Κέντρου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη σε χώρους εργασίας, σε ξενοδοχεία, ώστε να δούμε από κοντά τους συναδέλφους που εργάζονται, να τους ενημερώσουμε για το πλαίσιο και τις διεκδικήσεις του Εργατικού Κέντρου. Θέλω να πω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σε αυτήν την απεργία, για να δείξουμε επιτέλους την αντίδρασή μας σε όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ακρίβεια, συνθήκες εργασίας και όλα τα συναπακόλουθα τα οποία θα ακούσουν από κοντά και θα συζητήσουμε όλοι μαζί για το διοικητικό πλαίσιο. Όσο αφορά την σεζόν, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Οι προβλέψεις είναι καλές, δεν ξέρουμε ακόμα όμως πώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής, με την έννοια τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Υπάρχει ζήτηση, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των οποίων υπάρχουν οι ελλείψεις, διότι σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων, δεν έχει καθοριστεί ακόμα ο αριθμός των εργαζομένων που λείπουν από την περιοχή μας. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι υπάρχει πανδημία. Τα προηγούμενα δύο χρόνια οι εργαζόμενοι ξεζουμίστηκαν στην κυριολεξία με συνθήκες τραγικές στη δουλειά, με 10 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα. Κάποιοι από αυτούς διεκδικούν ακόμα δεδουλευμένα, τα οποία ευτυχώς για την περιοχή μας είναι πολύ λίγοι αυτοί οι ξενοδόχοι που δεν έχουν πληρώσει και το επόμενο διάστημα έχουν δεσμευτεί ότι θα ανταποκριθούν. Υπάρχει όμως και άλλος παράγοντας. Ότι οι εισαγόμενοι εργαζόμενοι, και όταν λέμε εισαγόμενοι δεν εννοούμε από τρίτες χώρες, εννοούμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν ήρθανε, γιατί δεν μπορούσαν να μετακομίσουν για 2,5 και 3 μήνες. Ευελπιστούμε ότι αυτοί θα έρθουν φέτος με την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν, ότι θα διαμένουν σε ανθρώπινες συνθήκες, σε δωμάτια και όχι σε κοντέινερ στιβαγμένοι. Και η φιλοσοφία που υπάρχει από ορισμένους συνοδόχους, οι οποίοι μάλιστα δεν ενεργοποίησαν τις επαναπροσλήψεις και αυτή τη στιγμή έχουν απολυθεί 300 συνάδελφοί μας από τα ξενοδοχεία, δημιουργώντας ένα τεχνικό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού για να καρπιστούν το πρόγραμμα Ήλιος και να φέρουν μετανάστες από τρίτες χώρες να δουλέψουν με φθηνά εργατικά χέρια για να κερδίσουν ακόμα περισσότερο, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία, από τους ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν τις συμβάσεις όλων αυτών που θα έρθουν να εργαστούν στην περιοχή μας, να εφαρμοστεί η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι η καλύτερη στην Ελλάδα που υπάρχει, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, και θα είμαστε παρόντες ώστε αυτό το φαινόμενο να το κυνηγήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει σύγχρονη δουλεία η περιοχή μας. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων κίνησης και από το Σάββατο 34 είναι δυνατή υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτως του λίγοντος αριθμού του ΑΦΜΗ των φυσικών προσώπων. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες γίνονταν αιτήσεις ανάλογα με τον λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ. Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass και την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης. Από το Σάββατο 30 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους όλοι οι δικαιούχοι ανεξαρτήτως του λίγοντος αριθμού του ΑΦΜΗ. Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες γίνονταν αιτήσεις ανάλογα με το λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ
και εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος και την κυρία κατοικία του δικαιούχου. Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. Μόνο αυτοί μπορούν να αιτούνται τη χορήγηση επιδόματος βενζίνης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022. Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμεις συμβολέου χρηματοδοτικής μίσθωσης. Νεκρή φάλαινα 5 μέτρων και 30 εκατοστών εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου σε παραλία της Ρόδου. Συγκεκριμένα βρέθηκαν μπροστά στο θαλάσσιο θηλαστικό και ειδοποίησαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Ενημερώθηκαν ακόμη ο Διευθυντής του Ενιδρίου Ρόδου, κ. Γιώργος Χατήρης, ο βιολόγος κ. Γεράσιμος Κονδυλάδος, όπως επίσης και ο κτηνίατρος κ. Παναγιώτης Μαριές, μέλος του Δικτύου Εθελοντών Κτηνιάτρων Αρίων. Τα αίτια θανάτου θα αναζητηθούν με νεκροτομή και μελέτη που θα γίνει σε αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έως το τέλος της χρονιάς θα έχουν κλείσει όλα τα διαμερίσματα του προγράμματος Εστία και η Δομή του Ελαιώνα που φιλοξενούν πρόσφυγες, υπογράμμισε μιλώντας στο Άξιον 24 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν κλείσει όλα τα διαμερίσματα φιλοξενίας των ετούν των άσυλο. Θέλω να σας πω ότι 31 Δεκεμβρίου στην Αθήνα θα έχουν κλείσει όλες οι δομές φιλοξενίας. Και τα εκατοντάδες διαμερίσματα που έχουμε στο κέντρο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Αυτό είναι είδηση. Ναι, σε 31 Δεκεμβρίου θα έχει κλείσει. Και νωρίτερα θα έχει κλείσει η δομή του Ελαιώνα, σε συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων. Και όλα τα διαμερίσματα, περίπου 8.000 θέσεις που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, 31 Δεκεμβρίου θα κλείσουν. Γιατί αυτό είναι είδηση. 31 Δεκεμβρίου λέτε θα κλείσουν όλες οι δομές, όλα τα διαμερίσματα. Κλείνουν όλα τα διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα. Και όλοι αυτοί που είναι εκεί που θα πάνε. Σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουμε 10. Είχαμε 25.000 θέσεις σε διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιοριστεί στις 11.000. Στις 31 Δεκεμβρίου πάμε στο 0, γιατί πλέον έχουμε επαρκείς χώρους σε υφιστάμενες ανοιχτές δομές. Τώρα απαντάτε στο πού θα πάνε, λοιπόν. Ναι. Ή πολλοί από αυτούς θα έχουν πάρει άσυλο ή πολλοί από αυτούς θα έχουν απελαθεί. Ωραία. Μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή στην Αττική, στην Αθήνα. Εκλογές, λοιπόν. Να σας πω την απλή λογική. Ξεκινήσαμε μια κρίση το 2019. Να το κύριε Υπουργέ. Μια λέξη μόνο. Το 2019 είχαμε μια κρίση στα νησιά. Αντιμετωπίσαμε τα νησιά. Κλείσαμε 86 δομές στην υπηρετική Ελλάδα και τώρα τελειώνουμε αυτό το πρόγραμμα που συμφώνησε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί συνολικά κλείσαμε τις ροές. Λοιπόν, είπατε 8.000 είναι σήμερα στην Αθήνα, σε όλη την Αττική πόσα. Στην όλη την Αττική έχουμε ακόμα τη δομή της Μαλακάσας περίπου άλλες 3.000-4.000 άτομα. Άρα σύνολο 15. Η Αθήνα, αυτό που λέμε κέντρο της Αθήνας, συνολικά έχουμε 8.000. Ναι, στην Αττική συνολικά είναι 15.000. Αν υπολογίσετε και το υπόλοιπο Αττικής που λέγαμε, ναι. Σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, σε γύρω στις 25.000 με 30.000. Μέσα σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης έκανε την ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι τηλεθεατές μας, είναι τους απασχολεί αυτό. Και αυτό που είπατε τώρα, ειδικά ότι θα κλείσουν. Όλες οι δομές, όλα τα διαμερίσματα, όχι και οι δομές. 31 Δεκεμβρίου θα έχουν κλείσει όλα τα διαμερίσματα. Όλα τα διαμερίσματα, να το διορθώσουμε λοιπόν, έχετε δίκιο Υπουργέ. Και για τις δομές. Οι δομές, ή σας είπα, από 121 έχουμε πάει στις 34. Ναι, δεν κλείνει. Θα κλείσει ο Λεώνας Λεώνας φέτος, 33. Μάλιστα. Και θα υπάρχει, αν πλέον έχουμε αυτή τη στιγμή γενικά περίπου 40% χρησιμοποίηση δομών. Το 60% είναι άδειο. Όπου δεν απαιτείται, σιγά σιγά κλείνουμε. Η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση και ελέγχεται. Σταθερά καταγράφονται λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και η κοινωνία προχωρά σε μια νέα και κανονικότητα με περισσότερες ελευθερίες, ακολουθώντας και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έρουν τα μέτρα και αρχίζουν να ζουν φυσιολογικά. Αναστολή COVID Pass, δηλαδή έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και ενώσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Επαναφορά της χωρητικότητας του 100% αναστολή πιστοποιητικού στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι ταξιδιώτες δεν υποχρεούνται στην επίδειξη του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο στη χώρα. Ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα από δύο που ήταν έως τώρα στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, με εξαίρεση τα νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που παραμένουν τα δύο rapid test την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Εξακολουθούμε να φοράμε τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους. Και αυτό αποτελεί και ισχυρή σύσταση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.
Ο διευθυντής της ΑΛΦΑ Παθολογικής στο νοσοκομείο της Ρόδους, Στέλιος Καραταπάνης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην παιδική υπατήτιδα. Όπως είπε, ο ιός δεν είναι καινούριος, είναι ένας παλιός ιός. Οι αδενοοί είναι πάρα πολλοί, είναι εκατοντάδες. Κάποια μορφή από αυτούς κάνει αυτή την υπατήτηδα σε μικρά παιδιά. Συνήθως είναι κάτω από τα 10 ετών. Υπάρχουν 200 περιστατικά σε όλο τον κόσμο και τα πιο πολλά ήταν στην Μεγάλη Βρετανία. Σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε να γίνει μεταμόσχευση. Δυστυχώς η επίγουσα μεταμόσχευση έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες από μια χρόνια, γιατί στη χρόνια μπορεί να περιμένει, ενώ σε αυτή την περίπτωση είναι θέμα ημερών. Ο ιός δεν είναι καινούργιος, είναι ένας παλιός ιός. Γνωστός, δηλαδή οι αδενοοί είναι πάρα πολλοί, δεν είναι ένας, είναι εκατοντάδες. Λοιπόν, κάποια μορφή, πιστεύουν ότι κάποια μορφή από αυτούς κάνει αυτή την υπατήτηδα σε μικρά παιδιά. Συνήθως είναι κάτω από 10. Έχουν βάλει το όριο κάτω από 16, αλλά τα πιο πολλά περιστατικά ήταν κάτω από 10. Γύρω στα 5 είναι η πιο συχνή ηλικία που. Έχουν βρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτός, αλλά δεν είναι σίγουροι 100% για όλα τα περιστατικά. Πιθανολογούν αυτόν τον αδενοϊό, τον F41, όπως θα το έχετε δει. Λοιπόν, υπάρχουν γύρω στα 200 περιστατικά σε όλο τον κόσμο, σε αρκετές χώρες, και τα πιο πολλά ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Το ανησυχητικό στην ιστορία είναι ότι είναι όπως άλλες υπατήτες. Η εκδηλώση δεν αλλάζει κάτι, είναι μια μορφή υπατήτες, όπως είναι. Θέλω να κάνω μια παρέθεση ότι όλες. Και άλλοι μπορεί να κάνουν προσβολή του ύπατος, δηλαδή να κάνουν μια υπατήτηδα, όπως έχετε ακούσει, λιμώδης, μονοπυρήνωση και άλλοι ιοί, η οποία συνήθως είναι την περνάμε ελαφρά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η μορφή είναι πιο κοντά στην Α. Πιο κοντά στην Α, μπράβο. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι την κολλάς, περνάει και φεύγει, δεν σου μένει κατάλοιπο. Υπάρχουν και χρόνιες υπατήτηδες, οι οποίες αν μπορεί να σου μείνει. Λοιπόν, επομένως εδώ το πρόβλημα δεν είναι να μας μείνει, εάν θα περάσει βαριά. Είναι σπάνια, λέγεται κεραυνοβόλος η πατήτηδα αυτή. Σε κάποιες περιπτώσεις υπολογίσαν γύρω στα 10%, χρειάζεται και να γίνει μεταμόσχευση στην Αγγλία. Το θέμα είναι με τη μεταμόσχευση ότι δυστυχώς η επίγουσα μεταμόσχευση έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες από μία χρόνια, γιατί στη χρόνια μπορεί να περιμένει και 6 μήνες και ένα χρόνο. Ενώ όταν είναι μία μεταμόσχευση επίγουσα πρέπει να γίνει σε 2-3 μέρες. Είναι θέμα ημερών. Συνήθως, αν είδατε και από τον τύπο, ότι δώσανε γονείς. Πολλές φορές από ζώντα δότη λέγεται αυτό. Δώσανε γονείς ένα κομμάτι. Ναι, γιατί τα παιδιά θέλουν μικρότερο κομμάτι, δώσανε ένα μικρό κομμάτι. Η Ελλάδα στις επίγουσες μεταμοσχεύσεις δεν γίνονται εδώ. Άλλες μεταμοσχεύσεις κάνουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ή αν χρειαστεί επίγουσα γενικά, τότε έχουμε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία, οπότε το περιστατικό μεταφέρεται στην Ιταλία. Τώρα, οι ερμηνείες είναι διάφορες. Έχετε ακούσει δύο ερμηνείες είναι. Ότι ίσως να έπαιξε ρόλο το lockdown, ότι τα παιδιά αυτά ήταν για 2 χρόνια σε ένα περιβάλλον προστατευόμενο και ξαφνικά ήρθαν σε επαφή με αυτό τον ιό και αντέδρασε πάλι ο οργανισμός πολύ έντονα και αυτό δημιούργησε πρόβλημα με το ΥΠΑΡ. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Σίγουρα δεν έχει σχέση με το εμβόλιο, γιατί τα πιο πολλά παιδιά από αυτά που πάθανε δεν είχαν εμβολιαστεί κανένα. Και υπάρχει και μια υπόνοια, εάν περάσανε COVID αυτά τα παιδιά και εξασθένησε ο οργανισμός τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα βρήκε εξασθενημένα και δημιούργησε πάνω σε προηγούμενη λίμωξη. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή αυτές δύο υποθέσεις είναι κυρίες. Η μία είναι ότι η απομόνωση από τόσο διάστημα. Δηλαδή δεν έρχονται, όταν δεν έρχεσαι σε επαφή με ένα μικρόβιο, με ένα ιό, τότε ο οργανισμός του ξαναβρεί αντίδρα πιο έντονα. Ενώ όταν έρχεσαι σε επαφή μετά, το εξεντερώνεις πιο εύκολα. Την εκπόνηση νέου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ για διακοπές όλο το χρόνο, προανήγγειλε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στην εφημερίδα Real News, ο κ. Κικίλιας επισήμανε πως η στρατηγική του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού είναι το μέρισμα της επιτυχίας από τον τουρισμό να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα που δυσκολεύεται αυτή την εποχή.
Από τον Ιούλιο θα έχουμε νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ με δυνατότητα διακοπών όλο το χρόνο για να στηρίξουμε αυτούς που δεν μπορούν ή δεν έχουν, τονίζει ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στρατηγική του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού είναι το μέρισμα της επιτυχίας από τον τουρισμό να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα που δυσκολεύεται αυτή την εποχή. Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τις αφήξεις τουριστών στην Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ελληνική οικονομία και για το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας, λέει ο κύριος Κικίλιας, αναφέροντας όμως ότι ο πόλεμος επηρεάζει παγκοσμίως το τουριστικό προϊόν. Τα χρήματα από τον τουρισμό περνούν κάθετα και οριζόντια άμεσα, χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις, σε όλους. Στον επιχειρηματία της εστίασης, τον εργαζόμενο, στον τουρισμό, στον ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων δωματίων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον μεταφορέα, τον ιδιοκτήτη ενός μίνι μάρκετ, τον αγρότη, επισημαίνει χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό ως λαϊκή οικονομία της χώρας. Αναφορικά με τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, ο κ. Κικίλιας την περιγράφει ως μια door-to-door στρατηγική, προαναγγέλλοντας επισκέψεις στη Ρουμανία, που είναι νούμερο ένα στον οδικό τουρισμό, στη Σερβία και στη Γερμανία. Θα είμαστε εκεί για να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι το ομορφότερο μέρος του κόσμου, δηλώνει χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η ανάδειξη νέων προορισμών είναι ο λόγος που φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού κάνουν καμπάνια και τους 12 μήνες του χρόνου. Ξεκινάει την 1η Μαΐου αντιπυρική περίοδος 2022 σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό η πυροσβεστική απευθύνει ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και να ενημερώνονται αλλά και να συμβουλεύονται τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου με ανακοίνωσή της κάνει αυστηρή σύσταση προς όλους τους πολίτες και επισημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι πρόσθετοι έλεγχοι περιπολίες προς αποφυγή ενάρξεως της εξάπλωσης πυρκαγιών αλλά και προς διαπίστωση της στήρησης των υποχρεωτικών μέτρων πυροπροστασίας κυρίως σε υπαίθριες εργασίες. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαΐου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 με συνεχές ωράριο από τις 11 έως και τις 7 το πρωί καθημερινά. Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος τίθεται σε ισχύ την Κυριακή 1η Μαΐου. Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, το μειωμένο τιμολόγιο για το διάστημα 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου θα ισχύει για συνεχές ωράριο από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου από την 1η Μαΐου του 2022 μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2022 με συνεχές ωράριο από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί καθημερινά. Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους. Σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αναφέρει «Η ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει τους οικιακούς πελάτες με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρινή περίοδο το συνεχές ωράριο 11 το βράδυ έως 7 το πρωί, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου του 2022 έως την 31η Οκτωβρίου του 2022. Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000, τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr και του ΔΔΕ www.dei.gr. Το πρόγραμμα Αστυπάλια Έξυπνο και Αεοφόρο Νησί περνάει στην επόμενη φάση του, ίσως την πιο ξεχωριστή καθώς είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από πλατιά χαμόγελα και έντονες συγκινήσεις. Ξεκίνησε η παράδοση των πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων σε κατοίκους του νησιού. Πριν μέρες παραδόθηκε σε κάτοικο της Αστυπάλειας το πρώτο Volkswagen ΙΟΑΠ. Δύο ακόμη παρέλαβαν τα πρώτα σκούτερ ΣΕΑΤ ΜΙΟΟΥ.
Τα τρία οχήματα είχαν παραγγελθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους και είναι τα πρώτα ιδιωτικά ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους του νησιού, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει η παράδοση των αντίστοιχων ID3 και ID4. Η παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων σε ιδιώτες πελάτες κατοίκου της Αστυπάλειας ακολουθεί την παράδοση σε αρχές του περασμένου καλοκαιριού των πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, συγκεκριμένα την αστυνομία, το λιμενικό σώμα, τη δημοτική αρχή και την υπηρεσία πολιτική. Αεροπορίας. Οι Δήμοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr. Σύμφωνα με όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν και υπέγραψαν σε κοινή υπουργική απόφαση οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος σε κάθε Δήμο της χώρας. Παρέχονται ψηφιακές στηρίδες του gov.gr. Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας. Οι θηρίδες των Δήμων στο gov.gr προσφέρουν τρεις βασικές λειτουργίες. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς. Υποδοχή και διεκπαιρέωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr με πρώτη υπηρεσία τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Αυταπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr. Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες και θα εντάσσονται στις θηρίδες. Ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Απριλίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου. Σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 3 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Οφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως 14/6/2016. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΑΝΕΚ ενημερώνει για την επίσκεψη στο ναυπηγείο που κατασκευάζεται το νέο πλοίο της εταιρείας που θα αντικαταστήσει το κάλυμνο Star που βυθίστηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σκάφος. Στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου βρέθηκαν ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ και ο Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας και επιθεώρησαν την πορεία των εργασιών στο σκάφος, του οποίου το κόστος ανέρχεται στο 1.450.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υπολογίζεται να είναι εντός Ιουλίου. Το νέο σκάφος πρέπει να επισημανθεί πως θα είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις αλλά και σε πρωτόκολλο επιβατών από τον άτυχο προκάτοχό του και θα έχει μήκος 27,30 μέτρα πρωτόκολλο 200 επιβατών και θα αναπτύσσει ταχύτητα 25 κόμβων. Την μεγάλη ικανοποίησή τους για την ανακοίνωση της έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και Δήμου Ρόδου για το έργο της αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου εξέφρασαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης κ. Στέφανος Δράκος και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου κ. Χρήστος Μπάρδος. Με αφορμή το βήμα που μου δίνετε σήμερα, να σας πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση, η μέρα των γενεθλίων μου σήμερα, να γίνει ανακοίνωση της έγκρισης της προγραμματικής από το ηλεκτρικό συνέδριο για το έργο που αφορά για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου. Όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία
με την έγκριση των μελετών που είχαμε καταθέσει σαν Διεύθυνση Μεσσωνικής Πόλης και Δήμος Ρόδου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από εκεί και πέρα συντάχθηκε προγραμματική σύμβαση, εταίρη της οποίας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου και ο Δήμος της Ρόδου. Βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται από τη στιγμή που ήρθε και η έγκριση της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των 16.800.000 ευρώ, η προγραμματική στάλθηκε στο ελεκτικό συνέδριο, όπου ήρθε η θετική απάντηση σήμερα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έκανε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, και ξεκινάει η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου. Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της δημοπράτησης του έργου. Τόσο ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, όσο και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ήταν η αρρωγή και αυτοί οι καταλήτες σε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Και το Εθνικό Θέατρο μετά το 2006, από την χρονολογία η οποία έμεινε κλειστό, σήμερα να βρίσκουμε φως στο τούνελ και να οδηγούμαστε στην δημοπράτηση του έργου και την αποκατάστασή του και τελικά την επαναλειτουργία του. Η Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου Χατζημαρκού έχει μία παράδοση στο να ξεμπλοκάρει βαλτωμένα έργα. Θυμηθείτε το φράγμα Γαδουρά, τη γέφυρα Κρεμαστής και τώρα το Εθνικό Θέατρο. Είναι μία σειρά έργων τα οποία φαινόντουσαν άλυτα για την κοινωνία της Ρόδου, φαινόντουσαν ξεχασμένα και φαινόντουσαν έργα τα οποία δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Ένα-ένα οι πληγές αυτού του τόπου κλείνουν και κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, όπως είπε ο κύριος Δράκος, εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο η προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και υπογράφτηκε η απόφαση ανάνυψης πολυετούς υποχρέωσης δαπάνης ύψους 17.235.000 ευρώ και τώρα περιμένουμε τη δημοπράτηση του έργου. Κάνουμε αυτές τις ανακοινώσεις και τις κάνουμε αφού έχει οριστικοποιηθεί η λύση, χωρίς ευχολόγια, χωρίς καθησυχασμό, χωρίς να ζούμε στον κόσμο του θα. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και το φράγμα και η γέφυρα Κρεμαστής, υλοποιείται και το Εθνικό Θέατρο και είναι, σας επαναλαμβάνω, ότι είναι μία παρέμβαση σε έργα τα οποία είχαν ξεχαστεί από το ροδυτικό κοινό, έχουν ξεχαστεί από το κοινό της Δωδεκανήσου και θεωρώντουσαν άλυτα. Οι πληγές κλείνουν και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνο περήφανοι, είμαστε και πολύ πολύ χαρούμενοι που θα παραδώσουμε στο δωδεκανησιακό λαό και στο λαό του Νοτιού Αιγαίου ένα εμβληματικό στολίδι. Για την αξιοποίηση της νέας αγοράς μίλησε στους δημοσιογράφους ο Αντιδήμαρχος Ρόδου, κύριος Στράτος Καρίκης. Όπως είπε, δεν βαδίζουμε χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση και τη νέα αγορά. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Αυτό που μας καθυστερεί είναι ότι δεν ξέρουμε με τα εσωτερικά μαγαζιά τι θα γίνει. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι η κατεδάφιση και ο άλλος είναι να παραμείνουν. Αν η μελέτη εγκριθεί και τα καταστήματα πρέπει να κατεδαφιστούν, θα αλλάξει το σχέδιό μας, γιατί θα πρέπει όλοι αυτοί να μεταφερθούν σε άλλα καταστήματα. Η νέα αγορά, όπως είπε, θα πάρει την αρχική της μορφή όπως ήταν κάποτε. Είναι εξασφαλισμένη και είναι αρκετά σημαντικό ποσό, όμως θα ανακοινωθεί στην ώρα της. Δεν βαδίζουμε λοιπόν χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση στη νέα αγορά. Άλλωστε έχω ζητήσει σε όλα τα επίπεδα και από την νομική υπηρεσία που προείσταμε να ετοιμάσει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και για τις παρατάσεις και για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ώστε τα μαγαζιά ταυτόχρονα να ξεκινήσουν, να προκυρήσονται και να μπορούν οι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας να μπορούν να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία για τα μαγαζιά. Αυτό που μας καθυστερεί είναι δεν ξέρουμε σχετικά με τα μαγαζιά τα εσωτερικά αν τελικά θα υπάρξει, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι η κατεδάφιση
Και ο άλλος δρόμος είναι να παραμείνουν. Καταλαβαίνετε ότι αν τελικά η μελέτη εγκριθεί και τα καταστήματα πρέπει να κατεδαφιστούν τα εσωτερικά, θα αλλάξει το σχέδιό μας, γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε άλλα καταστήματα. Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση θα πω ότι το εσωτερικό θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ τη νέα αγορά, θα ομορφύνει, θα έρθει στα παλιά πρότυπα, που πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Αυτά είναι που κοιτάμε τώρα για να ξέρουμε και για τη νέα αγορά ποια θα είναι η εικόνα. Αυτό λοιπόν μας καθυστερεί και βέβαια και η έγκριση των μελετών για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου διοργανώνει 20 συν 22 εργαστήρια ζωγραφικής με την εικαστικό Ματσάκη Ευαγγελία με τίτλο Περιτονία. Μια σειρά 44 στο σύνολο εργαστηρίων ζωγραφικής πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα 42 χωριά του νησιού μας και δύο ακόμη στην πόλη της Ρόδου. Η ημερομηνία έναρξης είναι η 4 Μαΐου με αφετηρία το χωριό Κοσκινού. Διατρέχοντας 1-1, 20 χωριά της Ανατολικής Ρόδου, ως και το νοτιότερο στην Καταβιά, τα εργαστήρια θα συνεχίσουν από την δυτική πλευρά σε 22 χωριά ακόμη, έως ότου ολοκληρωθούν στην πόλη της Ρόδου στις 24 Ιουνίου. Αναλυτικά την ημερομηνία για το κάθε χωριό μπορείτε να βρείτε στην αφίσα της δράσης. Η συνάντηση θα γίνεται στην κεντρική πλατεία κάθε χωριού Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο θα γίνεται το πρωί στις 11. Από την πλατεία θα προχωράμε στο σημείο που θα γίνεται το εργαστήρι που θα έχει διάρκεια 3 ωρών. Τα σημεία θα επιλέγει η καλλιτέχνης κοντά στη φύση του κάθε χωριού αναλόγως στο τοπίο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.